Θα με κάνει. Οι λέξεις μαμά και μπαμπάς είναι ίσως οι πρώτες λέξεις ενός παιδιού και σίγουρα οι πιο σημαντικές. Στην περίπτωση της Γεωργίας, ωστόσο, οι λέξεις αυτές δεν ακούστηκαν ποτέ. Οι γονείς της είναι κοφοί και αυτό σημαίνει πως δεν έχουν ακούσει ποτέ τη φωνή της. Τη ζήτησα να με βάλει για λίγο στη δική της διαφορετική πραγματικότητα. Δύσκολο γιατί δεν ακούσει, πώς να τους φωνάξεις, ας πούμε, πρέπει να πάει εσύ κοντά τους, να τους πεις ότι έχω αυτό το πρόβλημα και ότι χρειάζομαι κάτι, ας πούμε. Όπως μου εξήγησε, για τα παιδιά των κοφών η νοηματική θεωρείται η μητρική τους γλώσσα. Είναι η μητρική μου γλώσσα. Όπως ένα μωρό όταν μαθαίνει νέα γλώσσα είναι κάτι σαν ξένο. Οπότε σιγά σιγά έμαθα και επικοινωνώ πιο εύκολα. Έχω μαθαίνει από 2 χρονών και τώρα μπορώ να επικοινωνώ πιο εύκολα με τους κοφούς από ότι όταν ήμουν μωρό. Νιώθεις πιο άνετα να επικοινωνείς με λόγια ή στη νοηματική τη ρώτησα? Δύσκολη ερώτηση, αλλά έχει τις διαφορές του το καθένα, αλλά εμένα μου αρέσει η μενηματική. Μπορώ πιο εύκολα να εκφράσω μενηματική. Μιλώντας για λίγο μαζί της, κατάλαβα πως στις περιπτώσεις όπως αυτή υπάρχει μια αλληλεξάρτηση στη σχέση των παιδιών με τους γονείς. Τα παιδιά των κοφών έχουν πολύ περισσότερες υποχρεώσεις από τα υπόλοιπα και μαθαίνουν να ζουν αυτές από πολύ μικρά. Εγώ είχα όντως δυσκολίες γιατί αν ήθελε να τηλεφωνήσει κάποιοι οι γονείς μου έπρεπε να τηλεφωνήσω εγώ γιατί δεν ακούαν. Ή ας πούμε να πας στο σούπερ μάρκετ, να έπρεπε να πάω μαζί τους. Οπουδήποτε πηγαίνανε έπαιρνε με μαζί τους γιατί μπορούσα να επικοινωνήσω πιο εύκολα εγώ από ότι εκείνη. Αν δείχνει κάτι στην τηλεόραση και δεν έχει υπότιτλους από κάτω, αναγκάζομαι εγώ, δεν το θεωρώ θεωρείται και λίγο υποχρέωση, να γίνεις διερμηνίας και να κάνεις την νομιτική το τι λέει ο καθένας που δείχνει στην τηλεόραση. Υπάρχουν φορές που σε κουράζει? Είναι λίγο κουραστικός το να κάνεις συνέχεια τη διερμηνία. Είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να υπάρχει στην τηλεόραση, να το συζητήσουν μεταξύ τους οι αυτοί που έχουν τις εκπομπές, τα κανάλια, ξέρω, να το συζητήσουν ώστε να υπάρχουν υπότιτλοι από κάτω στην τηλεόραση, να μην υπάρχουν δυσκολίες στο να καταλαβαίνουν οι κοφοί τι λένε. Ναι, γιατί είναι περιορισμένα αυτά με υπότιτλους, αν δεν είναι ξενόγλωσσα ή το νοηματικό δελτίο, η αλήθεια είναι περιορισμένη. Μειωμένες οι πιθανότητες το να υπάρχει υπότιτλοι από κάτω. Υπήρξαν φάσεις που η ιδιαιτερότητα της οικογένειάς σου σε έφερε σε δύσκολη θέση? Στην αρχή νιώθεις λίγο ναύαλα γιατί βλέπεις ότι κοροϊδεύουν τους γονείς σου. Νιώθεις ντροπή, αλλά ύστερα έχεις το θάρρος να μιλήσεις, να τους εξηγήσεις, να καταλάβουν ότι παρόλο που είναι κοφοί, μπορούν να μιλήσουν, να κάνουν οτιδήποτε, ας πούμε. Υπήρξαν στιγμές που τους υπερασπίστηκες? Ναι, βέβαια. Ας πούμε, κάποιος είπε κάτι κακό για τους γονείς μου, εγώ είχα το θάρρος να του εξηγήσω, να του πω είναι κοφοί, αλλά καταλαβαίνουν τι θέλεις να πεις, τι προσπαθείς να κάνεις. Η αντίδραση? Θυμός. Η 20χρονη Γεωργία σπουδάζει δημοσιογραφία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και είναι τώρα στο 3ο έτος. Αποφάσισα να σπουδάσω δημοσιογραφία γιατί ήθελα και εγώ να βοηθήσω στο να ενταχθούν οι κοφοί με τους ακούοντες, να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ τους, να δείξω προς τα έξω τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοφοί. Με ποιον τρόπο θα το κάνεις? Με το να παρουσιάσω στον κόσμο τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε μια κοινωνία, το πώς αντιμετωπίζουν οι ακούοντες τους κοφούς. Αν και για την ίδια το ιδιαίτερο αυτό χαρακτηριστικό των γονιών της είναι πλέον η δική της πραγματικότητα, αυτό δεν ισχύει και για τους υπόλοιπους. Χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση των καινούριων της φίλων που απέκτησε όταν πήγε για σπουδές. Ξαφνιάστηκα στην αρχή. Οι ερωτήσεις ήταν πώς μπορείς να επικοινωνείς με 2 γονείς κοφούς.
Τώρα, ας πούμε, όταν επειδή έχω και άλλους φίλους εδώ στην Κύπρο, όταν έρχονται εδώ στο σπίτι μου, κάνουν τα αστεία με τους γονείς μου, μιλούν εύκολα, επικοινωνούν πολύ εύκολα, ας πούμε, τώρα. Ο κόσμος των κοφών και των ακουόντων είναι όντως δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι. Ωστόσο, με λίγη περισσότερη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές μπορούν να γίνουν ένα, όπως μου είπε η Γεωργία. Το ότι είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι είναι όντως δύο διαφορετικοί. Αλλά μπορείς όμως να γίνεις σαν ένας κόσμος αν οι κοφοί ενωθούν με τους ακούντες, επικοινωνήσουν. Είναι εύκολο να γίνεις σαν ένας κόσμος.